Τι με έχει αλήθεια που μιλάμε. Ρε παλικάρι μου, τώρα μιλάμε. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε κάνει ένα στόχο μαζί, κοινό. Τα τελευταία 30 χρόνια. Είσαι αντίπαλό μου. Πάμε να πάρουμε. 30, ναι. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεκαετία 90 σε χτύπησε πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα ποτέ και δεν το ξέρει κανένα. Πότε χτύπησε πρωτάθλημα. Στα 90 δεν είναι παλικάρι. Εγώ είμαι 48. Δεν θυμάμαι πότε ο Ηρακλής να χτύπησε πρωτάθλημα. Εσύ θυμάσαι. Με αλέφαντο. Θυμάσαι. Με αλέφαντο. Εγώ θυμάμαι τον Πάκο να χτυπάει 20 χρόνια πρωτάθλημα. Με αλέφαντο το 2-2. Κύπελο χτύπησε. 20 χρόνια να χτυπάει. 20 να τα τελευταία χτυπάει. 20 χρόνια χτύπησε κύπελο. Θέλει να γελάσει. Ρε βάλε σκάι, σε ελληνικά μιλάω, ρε. Θέλει να γελάσει. Ρε εσύ είσαι αντίπαλο του Πάκο τώρα ο Ηρακλής. Θα τρελαθούμε τελείω. Και ο Άρης. Ποιο Άρης, ρε. Γελάει ο κόσμο τώρα. Και από ό,τι φάνηκε στο κύπελο και ο μεγάλο Μακεδονικό. Ο Άρης στο παίρνει. Στο 1-2 εκείνο με τον Μπακαγιώκο το περίεργο. Ρε, το 1-2. Το θυμάσαι εκείνο. Θέλει να σε πάω στον κόσμο. Με πρόεδρο Παύλο Ανδρώνη. Τον ψυχίατρο. Με πρόεδρο Παύλο Ανδρώνη. Το θυμάσαι. Ρε με τρελάντε. Ο Άρης παίζει γάμα εθνική. Με στοιχεία σου μιλάω. Τα στοιχεία είναι του Αγιονέρη. Άρης σήμερα. Το Μακεδονικό. Είναι αντίπαλο του Πάκου. Άρης θα τρελαδούμε τελείω. Είναι ναι, στην πόλη είναι ναι. Στην πόλη να την. Για 90 λεπτά μόνο. Και δικό μου. Όταν συναντηθώ. Ε τι να είναι, φίλε. Φίλου έχουμε αγκαλιά. Είχαμε άλλο αυτό, ρε φίλε. Σήμερα μιλούσα με παοκτσί φίλου και θα τζόγια. Είχαμε ίδιου στόχου. Έχουμε ίδιου στόχου τα τελευταία. Γιατί το καλυφθίζω και ελληνικά μιλάω. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε ίδιου στόχου. Τα 30 γίναν 20 τώρα. Τα 30 να σου πω έχουμε ίδιου στόχου. Σε πολλές χρονιές ναι. Ρε με τρελάνεις τώρα. Πότε πήγες να διεκδικήσεις πρωτάθλημα, πες μου, θυμάσαι. Είμαι. Στα Κύπρα δεν έχω πάει 30 φορές ημιτελικό. Πήγες τελικό ποτέ, ρε. Μια φορά πήρες τότε όταν πήρα το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ το 75. Το 76 πέρα. 76. Πότε ξαναπήρες. Για Καστοριά δεν πήγα τελικό. Και το χάσες από το 81 λοιπόν και μετά ξαναπήρες. Ημιτελικό ποιο με επέκλεισα. Τον ΠΑΟΚ. Ναι. Από τότε και μετά είμαστε αντίπαλοι 35 χρόνια. Τι γελάς, είπα 30 χρόνια, εγώ σου πήγες 35. Θες 30, 20, τι θες. 30 ρε φίλε. Να σου πω τι. Είναι πολύ άσχημο να βλέπεις εχθρούς ανεμόμυλους. Εγώ να βλέπω σε ένα εχθρό. Εχθρούς ανεμόμυλους. Τον Ηρακλειδέα τον βλέπω. Όχι. Κατάλαβες θέλω να πω. Είναι πολύ άσχημο πράγμα να ονειροπολείς. Επίσης, να η κάνω εγώ τώρα την Μπαρτσελόνα αντίπαλο. Η μεγαλομανία. Μου αρέσει, τη λατρεύω, αλλά παράδειγμα, τη μεγαλομανία που είχε ο Ντένις ο λατρεμένος μου στην ΑΕΚ. Μεγαλομανία από άνθρωπο που δεν μπορεί να περάσει πάνω από αυτό εδώ ξέρεις και να βλέπει εκείνο. Ξέρεις τι θα πει αντίπαλος, ρε. Με ενοχλεί. Αντίπαλος, ναι, ρε Τζόρταν, εδώ να σταθούμε. Αντίπαλος εσύ, θα πει. 50 χρόνια, 100 χρόνια στην πόλη αυτή, ναι. Γιατί εγώ ιδρύθηκα το 1898, ναι. Ο Άρης και ο Ηρακλής και ο Απόλλων Καλαμαριάς ήταν αντίπαλοι. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν. Και ο ΠΑΟΚ! Για το ΠΑΟΚ μιλάω. Το σέβομαι το σωματείο και όλα τα σωματεία και αναγνωρίζω την ιστορικότητά του. Ό,τι και να γίνει. Και το μεγαλείο τη πρόσφυγα να δει. Αλλά να μπούμε τώρα, να προσγειωθούμε λίγο στη λογική τώρα. Γιατί θα γελάνε όλοι μαζί μα. Φέτος έχουμε άλλους στόχους. Όχι μόνο φέτος και τα τελευταία 10 χρόνια. Από τότε που βγήκατε τέταρτη και πανηγυρίζατε ένα μήνα. Τότε που κερδίσατε όλες τις ομάδες της Αθήνας. Από τότε δεν θυμάμαι άλλο το μακάρι να πάει ολόψυχα, σου μιλάω, να βγει πεντάδα. Ρε Τζόρταν, άσχημες εποχές έχουν όλοι ιστορικά σαν ομάδες. Γιώργο! Και εσύ όταν είχες πει σε αρχή του 90 να κλείσει ομάδα, ήσουν στα κάτω. Λέγε Γιώργο, γρήγορα Γιώργο. Άλλο αυτό, άλλο. Στοπ, άλλο. Λέγε Γιώργο. Όταν ήμουν εγώ στα κάτω μου, ήμουν μέσα τετράδα και πεντάδα όμως. Ο Πάουξ είναι σκουτσέ. Δύο-τρεις φορές σταμάτησε ο 8ος και έκτος.